Λοιπόν, μια γυναίκα με πολλά πρόσωπα είναι σήμερα η καλεσμένη μας. Πολύ τάλαντη και πολύ άσχολη, θα έλεγα, διότι μελετώντας πριν από λίγο τα χαρτιά μου και βλέποντας τι ακριβώς έχει να κάνει φέτος, έτσι, στα γρήγορα θα σας πω, ότι συνεχίζει τις παραστάσεις επιτυχημένες από πέρσι με τον Αττικ. Για τον Αττικ, όχι με. Θα συμμετέχει σε μουσική παράσταση στο Μπάντμιγκτον τα Χριστούγεννα με τενόρους. Έχει επιμεληθεί μια σειρά ρούχων. Συνεχίζει να έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση μαζί με τον Κωνσταντίνο Σκορδάλη στο Καζαμπλάνκα. Στις 12 Δεκεμβρίου θα τραγουδήσει στη Νέα Υόρκη. Θα παίξει σε ένα έργο στην Κύπρο, το οποίο τη μουσική έχει γράψει η Ευγενία Μανολίδου. Τώρα, αν της έχει μείνει και καθόλου χρόνος, μπορεί να κάτσει και λίγο παραπάνω σήμερα εδώ. Θα δείξει Νίνα Λοτσάρη. Πού έργα στα θεραπεία. Και εγώ που τα άκουγα, τώρα ξέρεις, έπαθα ένα σοκ. Μα τα χάσεπα τώρα, λέει, για να δω τι ακριβώς θα κάνει φέτος το χειμώνα. Εντάξει, για τον Αττικ το ήξερα. Εξάλλου τους άλλους και πάει πάρα πολύ καλά πέρσι η παράσταση. Αλλά ούτε για Νέα Υόρκη ήξερα. Ναι. Για τη Μανολίδου επίσης ήξερα, γιατί έχει γραφτεί. Ναι. Ούτε για ρούχα ήξερα. Ούτε για το συνεχίζεται με τον Καζαμπλάνκα. Ποιος θα ανέβει και τι παραστάσεις θα ανέβουν. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ρίχνει πολλά άλογα στην κούρσα. Για να τερματίσει κάποιο, κατάλαβες. Είναι η φιλοσοφία μου. Αλλά κοίτα, στο Καζαμπλάνκα, επειδή φέτος αποφάσισα να μην είμαι, γιατί έχω άλλες δραστηριότητες, αρκετές εκτός Καζαμπλάνκα, έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση στην ουσία, δηλαδή μαζί με τον Κωνσταντίνο επιμελούμαστε όλα τα project τα οποία μπαίνουν στο Καζαμπλάνκα. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι λειτουργείς και σαν επιχειρηματίας. Εν μέρη. Μπορεί μια καλλιτέχνητα όπως εσύ να έχει το μυαλό, τη διάθεση και το χρόνο να ασχοληθεί με πιο, σε εισαγωγικά, πιο πεζά πράγματα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κατά βάθος είμαι επιχειρηματίας. Αλήθεια. Έξω μου είμαι καλλιτέχνης. Και αυτό ίσχυε και όλα αυτά τα χρόνια που έκανα τη δουλειά αυτή με τον Κωνσταντίνο. Και γι' αυτό και αλληλοσυμπληρωνόμαστε στη δουλειά πάρα πολύ. Γιατί αυτός καλλιτέχνης μέσα του, έξω επιχειρηματίας. Εγώ το αντίστροφο. Και τώρα μου δίνεται ευκαιρία, γιατί δεν θα είμαι εγώ πάνω στη σκηνή στο Καζαμπλάνκα. Οπότε θα μπορώ να επιμεληθώ ορισμένα πράγματα παραγωγικά. Δεν θα σου λείψει αυτός ο χώρος. Ο συγκεκριμένος θα μου λείπει μια ζωή. Ό,τι και να κάνω. Και Νέα Υόρκη να πάω και οπουδήποτε πάω στον κόσμο. Το Καζαμπλάνκα έχω ζήσει υπέροχες στιγμές. Και θα μου λείπει πάντα. Θες να μας θυμίσεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα αυτού του μαγαζιού. Αυτή η ιδέα, βασικά με τον Βαριετέ να σου πω. Πριν αρκετά χρόνια, ίσως και 6-7 χρόνια, είχα έτσι εγώ. Είχα την επιθυμία να κάνω μια μουσική παράσταση η οποία θα είναι χορός, τραγούδι, θέατρο, όλα μαζί, κάτι το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να την κάνω τόσο εύκολα στην Ελλάδα, γιατί αυτό το είδος δεν ανθούσε. Τότε. Μπορεί να ανθούσε το 50, το 40, το 30, αλλά τώρα πια είχε πεθάνει. Αλλά για μένα αυτή ήταν η μεγάλη μου επιθυμία στην καριέρα μου, να σου το πω διαφορετικά. Αυτό ήθελα πάντα να κάνω. Και έτσι αποφασίσαμε με τον Κωνσταντίνο από κοινού να το ξεκινήσουμε από το μηδέν, με κάποιους φίλους χορηγούς, φαντάσου. Μιλάς για βοηθήσανε... τον Κωνσταντίνο Σκορδάλη, ναι. Τον πρώην σύζυγό σου, πρέπει να τον λέω, ή τον σύζυγό σου, γιατί δεν τον Κωνσταντίνο Σκορδάλη, ναι. Λοιπόν. Ωραία, σκέτο. Και ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη δουλειά μαζί. Ο καθένας έβαλε τις δυνάμεις του, το τεχνοκρατικό. Ο Κωνσταντίνος, εγώ το καλλιτεχνικό, και έτσι ενώσαμε τις δυνάμεις και ξεκινήσαμε μια κατάσταση η οποία δεν ξέραμε, η αλήθεια είναι ότι θα είχε τόσο μέλλον. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα βίντεο, αλλά μάλλον θα πάω πρώτα στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να δούμε ένα βίντεο, διότι είπαμε, οι πολλοί σε γνωρίσαμε μέσα από την παρουσία σου σε ένα πολύ αγαπημένο σύριαλ, σε αυτό εδώ το κανάλι. Όντως. Βέβαια, εσύ είχες ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αλλά σε κάτι τελείως διαφορετικό, σε άλλο χώρο εντελώς. Θα πάμε και θα τα θυμηθούμε όλα μαζί στη σειρά μετά τις διαφημίσεις. Okay. Total FX, τι σου λέει. 7